Είναι και η μάχη την οποία δίνει το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο επιτελεί ένα αθόρυβο αλλά εξαιρετικά σπουδαίο έργο, το οποίο νομίζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Θέλω να συγχαρώ και τον Υπουργό για το γεγονός ότι άμεσα έσπευσε να ενισχύσει το πρόγραμμα με προσωπικό το οποίο βρισκόταν σε αδράνεια και το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε πολλούς δήμους οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στο πρόγραμμα και έχουν ενταχθεί τώρα. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δεν είναι παροδική, είναι μόνιμη. Θα προσληφθούν σχεδόν 3.000 μόνιμοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και όπως έχω συζητήσει πολλές φορές και με τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι, αυτοί οι οποίοι έχουν ειδική φροντίδα, ειδική εμπειρία στην κατοίκον φροντίδα, προφανώς και θα έχουν μια πρόσθετη μοριοδότηση όταν με το καλό προχειρηθεί το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στο οποίο προσωπικά αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να τονίσω επίσης και το πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε και πολλούς εθελοντές οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε και το εύρος της βοήθειας την οποία παρέχουμε σε συμπολίτες μας οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Και θέλω και πάλι να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους. Ο Δήμος Αβιτές είναι από τους Δήμους που έχει μια 20ετή εμπειρία από βοήθεια στο σπίτι. Το παραδοσιακό λοιπόν βοήθεια στο σπίτι έχει εξυπηρετεί εβδομαδιαίως 300 περίπου οικογένειες. Με το που έγινε η νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Υπουργό, αμέσως ξεκινήσαμε τη δημιουργία του νέου προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε στις 20 περίπου. Καταγράφονται καθημερινώς και εξυπηρετούνται ανάγκες σε είδη πρώτης ανάγκης φάρμακα, αλλά και έγγραφα, όπως ορίζονται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η καταγραφή γίνεται με δύο τρόπους. Είτε από το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του Βοήθεια στο Σπίτι, της κοινωνικής υπηρεσίας. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα ξανά. Για να μην επαναλάβω τα όσα ακριβή είπες γύρω από την διαδικασία του προγράμματος, τα οποία περιγράφησαν με απόλυτη αξιοπιστία, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και εδώ στην Καλλιθέα, όπου γίνεται μια πρότυπη δουλειά στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις που έχει αναπτύξει ο Δήμος, οι οποίες περιέγραψε προλίγου ο Δήμαρχος, είναι εντυπωσιακό ότι παρόμοια είναι η κατάσταση σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν πάρει σπουδαίες πρωτοβουλίες και έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της κυβέρνησης και εσάς προσωπικά να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη, να στηρίξουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα ίδια διαπίστωσα τις προηγούμενες ημέρες στο Περιστέρι, στη Νέα Σμύρνη, στο Ελληνικό, στο Κερατσίνι, στη Θεσσαλονίκη, παντού σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει ούτε μια περιοχή που να μην προσπαθούν. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών υπογραμμίζω ότι είμαστε σε συνεχή επαφή και με τους εργαζομένους στο Βοήθεια στο Σπίτι, με το συντονιστικό τους, για να εξετάζουμε τα προβλήματα. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών οι πληρωμές γίνονται αμέσως. Η ροή μετά προς τους εργαζόμενους έχει σχέση με το τι κάνει ο κάθε Δήμος. Η Καλλιθέα είναι απολύτως συνεπής και κάνει εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το τομέα, ενώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ασφάλεια των εργαζομένων, γι' αυτό είναι άπαντες εφοδιασμένοι. Έχουμε δώσει 400.000 μάσκες στην αυτοδιοίκηση προκειμένου να προταθεί η ασφάλεια των εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι. Και από το Σάββατο ξεκινάμε στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην Κεντρική Μακεδονία το πρόγραμμα που μαζί είχαμε συζητήσει, Πρόεδρε, για την σύντηση όλων των πολιτών. Εδώ στην Καλλιθέα, νωρίτερα ο Δήμαρχος με ενημέρωσε ότι αυτό αφορά 300 οικογένειες. Πρόκειται για σπουδαία δουλειά. Θα ξεκινήσει το Σάββατο το απόγευμα και η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχε τη συνδρομή και του Δήμου Καλλιθέας.